φίλοι βρισκόμενοι στην παρούσα συνάντησή μας, ως Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων 350.000, σας μεταφέρω εγκάλδιο και αγωνιστικό χαιρετισμό του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και των 60 συλλόγων μας που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη συγκλονιστική για ολόκληρη την ανθρωπότητα πανδημία του κορονοϊού που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, η προσοχή όλων και ο θαυμασμός μας στρέφεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της πατρίδας, που με αυτοθυσία και αλτρουισμό προσφέρει βοήθεια και ελπίδα σωτηρίας σε όλους τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ακόμα η σκέψη και η ευγνωμοσύνη μας στρέφεται σε ένα μεγάλο πλήθος αφανών και επιφανών ανθρώπων μας που ποικιλόμορφα συμβάλλουν, ξεπερνώντας το απλό καθήκον τους στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής απειλής. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, η 1η Οκτωβρίου γιορτάζεται ως η ημέρα των ηλικιωμένων και συνταξιούχων. Με την ευκαιρία αυτή, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση και στα κράτη της Ευρώπης να υλοποιηθούν τα κοινωνικά κεκτημένα των συνταξιούχων. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο με πολλά προβλήματα, μια μεγάλη οικονομική κρίση που έπληξε και την Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αλλά και οι συνταξιούχοι ζούμε με την αγωνία της αυριανής ημέρας, μήπως μειωθούν ακόμη περισσότερο οι συντάξεις μας, μήπως υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η στοιχειώδης οικονομική περίθαλψή μας. Δυστυχώς όμως μέσα αυτή τη δύσκολη συγκυρία ακούγονται και σκέψεις ανθρώπων που κατέχουν κυβερνητικά αξιώματα που στρέφονται εναντίον των αποδοχών των συνταξιούχων προκειμένου να βοηθηθούν η νεολαία της πατρίδας μας. Τα λεγόμενά τους μας θυμίζουν τον νόμο των κατοίκων της αρχαίας Κέας, σημερινής Γιάς, που έδιναν κόνιο στους εξιντάριδες, το γνωστό σκίον κόνιο, για να απαλλαγούν αυτούς ώστε να επιβιώσουν οι νεότεροι. Οι σημερινοί συνταξιούχοι, ως κοινωνική ομάδα με τις ρίζες της στο παρελθόν, αντιμετωπίζει καθημερινά τη σύγκρουση του χθες με το σήμερα. Με την ανατροπή των παραδοσιακών αξιών που έθριψαν για δεκαετίες τους ηλικιωμένους, δεν θα πρέπει να αισθάνονται τον κόσμο γύρω τους ως αφιλόξενο και εχθρικό. Πρέπει να περάσει η αντίληψη ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν είναι άτομα που απλώς ετοιμάζονται να πεθάνουν, αλλά ότι είναι χρήσιμα και αναγκαία στην κοινωνία μας, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 23 με 26% του ελληνικού πληθυσμού. Η πολιτεία και σήμερα πρέπει να αξιολογήσει θετικά την προσφορά των συνταξιούχων και ακόμα και δεν θα πρέπει να σηκώνουν τις θυσίες μόνο οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι πολίτες. Δεν είναι δίκαιο οι έχοντες και κατέχοντες να συμμετέχουν όσο πρέπει σε αυτή την εθνική μας δοκιμασία. Πόσο εύστοχα και επίκαιρα και σήμερα είναι τα λόγια του μεγάλου και σεμνού ήρωα του 21 Γιάννη Μακρυγιάννη, όταν έλεγε «Να μην είναι εις άλλους πτωχή η πατρίς και εις άλλους πλουσία». Ζητούμε από την ελληνική πολιτεία με τα μέτρα που παίρνει ενάντια στη φοροδιαφυγή και φοροκλοπή με την πάταξη της διαφθοράς να δώσει στους άνεργους νέους μας ευκαιρίες για εργασία, να προστατεύει ακόμα περισσότερο τις οικογένειες με πολλά παιδιά και τους με χαμηλό εισόδημα για την ποιοτική βελτίωση, βελτιωμένη ζωή των παιδιών τους και ίσες ευκαιρίες στη μάθηση. Ανάπτυξη της οικονομίας, όχι όμως σε βάρος του ανθρώπινου παράγοντα. Η Ομοσπονδία των Πολιτικών Συνταξιούχων θα εξακολουθήσει να καταβάλει από κοινού με τους άλλους κλάδους των συνταξιούχων του ιδιωτικού χώρου κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων. Όχι άλλος εμπαιγμός των ολίγων σε βάρος των πολλών, που είναι εκείνοι που κατ' εξοχή θα σηκώσουν θερμοπύρες αν χρειαστεί στην πατρίδα.
Η κυβέρνηση οφείλει να χορηγήσει σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά που αποφάσισαν τα ανώτατα δικαστήρια. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός στις αποφάσεις των δικαστηρίων μας. Να ενισχυθεί ο ΕΦΚΑ που χορηγεί τις συντάξεις ώστε με προσωπικό, ώστε να επιτύχει και σύντομο χρόνο να μην παραμένουν χωρίς μισθό και στο έλεος της τύχης τους οι υποψήφοι συνταξιούχοι, αλλά και να ακούει και να φουγκράζεται την αγωνία των συνταξιούχων. Ευχαριστώ πολύ και όλοι στους αγώνες μας.